Καλησπέρα σε όλους. Όλες οι συναντήσεις αυτού του τύπου που γίνονται, όλες είναι χρήσιμες. Όμως, ελάχιστες ή καμία δεν είναι αποτελεσματική. Και ζήτησα να μιλήσω στο τέλος, για να ακούσω τους συμπολίτες μου, να ακούσω όλους τους αρμοδίους, τους φοβείς, να δω τι πρόταση θα κάνουν. Μέχρι τη στιγμή δεν ακούσαμε καμία πρόταση, πέρα από τον κύριο Παπασωτηρίου, που ανέφερε το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο έχουμε αποφασίσει παλιότερα, δεν ακούστηκε καμία άλλη πρόταση. Γιατί δεν ακούστηκε πρόταση? Και είναι λογικό. Λέμε ότι θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας. Αν μη τι άλλο, οι δύο βουλευτές έπρεπε να μας φέρουν ένα προσχέδιο του μνημονίου, να δούμε τι γράφει το μνημόνιο. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται στο εργοστάσιο, αναφέρεται στα ορυχεία. Σε ποια ορυχεία αναφέρεται? Τέτοιο πράγμα δεν έχω. Άρα δηλαδή σήμερα κάνουμε ψυχοθεραπεία, θα έλεγα. Καλό είναι και αυτό, διότι συγκεντρώνονται κάποιες ιδέες, εκτρονόμαστε και πάμε μπροστά. Πριν από 20 μέρες είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Σκουρλέτη. Ήταν όλοι οι φορείς από εδώ, ήταν οι βουλευτές. Και τότε ο κύριος Σκουρλέτης αναφέρθηκε στην ΔΕΗ, ήταν και ο κύριος Παναγιωτάκης. Και είπε ότι η ΔΕΗ έχει χρεοκοπήσει. Προστάει πολλά. Δεν έχει δυνατότητα πλέον να κάνει καινούργια εργοστάσια. Πρέπει να πάμε πολύ πιθανόν σε απελευθέρωση ενέργειας σε μια μικρή ΔΕΗ. Ή θα πρέπει να γίνει ένας καινούριος φορέας συνεργασίας της ΔΕΗ με ιδιώτες. Αυτό το προανήγγειλε. Ήταν σαν προπονδός ο κ. Σκουρλέτης για αυτό το οποίο θα ακολουθούσε στις εφημερίδες. Στη συνέχεια μάθαμε από τις εφημερίδες ότι υπάρχει πλέον ένα μνημόνιο που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των Κινέζων και της ΔΕΗ. Επίσημα, δεν έχει υπογραφεί τίποτα επίσημα ακόμα. Ναι, ναι. Είπα, θα υπογραφεί 12 με 15 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει υπογραφεί τίποτα ακόμα. Και ούτε ξέρουμε τι είναι το μνημόνιο. Μαζί με τον κύριο Σκουρλέτη αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα του νόμου. Αλλά πριν μια εβδομάδα ακριβώς, ούτε μια εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, τον κύριο Βεργιόπουλο. Η ομάδα αυτή εργασίας που προέκυψε από τη συνάντηση τότε με τον Σκουρλέτη. Και είπε ο κύριος Σκουρλέτης, για να δούμε την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, η θέση μου, λέει ο κύριος Σκουρλέτης, είναι να κάνουμε μια ομάδα από διάφορους φορείς, από υπηρεσιακούς παράγοντες, για να δούμε την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Συστάθηκε αυτή η ομάδα, έγινε η πρώτη συζήτηση, η πρώτη συνάντηση και θα ακολουθήσουν και άλλες. Σε αυτή τη συνάντηση το ερώτημά μου ήταν το εξής. Ότι, κύριε Γενικέλαιο, πρόκειται να υπογραφεί ένα μνημόνιο. Δεν θα εκφράσει η τοπική κοινωνία τις θέσεις της απόψης της? Και λέει, πρώτα υπογράφεται το μνημόνιο και μετά θα ακολουθήσει η διαβούλευση. Αυτά είναι τα λόγια του Γενικού Γραμματέα. Στον κύριο Σκουρλέτη, όταν αναφέρθηκα και είπε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για το ορυχείο. Και μάλιστα η εταιρεία του κυρίου Κοπελούζου με μία Ρώσικη, η οποία έχει φέρει και μία πρόταση στο Δήμο, που θα πάει για διαβούλευση στην τοπική κοινωνία, και λέει μέσα στην πρότασή της τι πληρωμές θα κάνει, ποια χρέη θα αναλάβει και τι άλλο θα δώσει και τι απαιτούμε εμείς ως κοινωνία. Εκείνη τη στιγμή ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι δεσμευόμαστε, λέει, από τον διαγωνισμό που έχει γίνει για τα ορυχεία της Βέλης, άρα δεν μπορούμε να συζητάμε για το ορυχείο της Βέλης. Τώρα δεν ξέρω πώς προέκυψε εδώ το ορυχείο της Βέλης. Ο Υπουργός λέει δεν συζητάμε για το ορυχείο της Βέλης. Άρα γι' αυτό είπε ότι καταρχάς έπρεπε να έχουμε το σχέδιο του μνημονίου και συνέχεια να συζητήσουμε. Όλες οι συζητήσεις που γίνανε, όλες οι απόψεις που καταδίδονται εδώ είναι θετικές. Αλλά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι, πρέπει να ξέρουμε τι διεκδικούμε. Ένα άλλο έλλειμμα στη σημερινή συνεδρίαση, σημερινή συζήτηση, όχι συνεδρίαση, στη συζήτηση, είναι ότι δεν έχουμε αρμόδιους για να μας πούν τις απόψεις τους όπως πρέπει. Θα πρέπει να έχουμε εκπρόσωπο της Γενοβερή, εκπρόσωπο του Υπουργείου, να μας ενημερώσουν και συνέχεια να πάρουμε θέση. Εμείς τώρα καθόμαστε και συζητάμε με ό,τι ακούμε, με τα κοτσομπολιά που ακούμε.
Ό,τι κοτσομπολιό έχει ακουστεί. Είτε από εφημερίδες, είτε από ραδιόφωνο, είτε από τηλεόραση. Γιατί έτσι συμφέρει ένα κανάλι, έτσι συμφέρει το άλλο. Γι' αυτό συμφέρει μια εφημερίδα, γι' αυτό συμφέρει έναν εργοδότη, έναν εργολάβο. Καθόμαστε και τα σχολιάζουμε. Γι' αυτό είπα ότι καλές είναι συναντήσεις, αλλά στερείται αυτή η σημερινή συνάντηση αρκετά πράγματα. Στο θέμα του ποιο θα είναι το σχήμα του μνημονίου, διότι αναφέρεται στο μνημόνιο, ότι υπάρχει συνεργασία της κινέζικης, μιας κινέζικης εταιρείας και αναφέρονται τα ονόματα ποιας εταιρείας είναι και της ΔΕΗ. Επίσης θα υπάρχουν και ιδιώτες. Στο ερώτημά μου αυτό προς το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, λέω όταν λέτε ιδιώτες, τι εννοείτε? Δεν πήρε απάντηση σε αυτό. Ιδιώτες ποιοι είναι? Δεν είναι ορυχείο. Ιδιώτες είναι οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων, διότι ιδιώτης είναι και ο Δήμος. Έχει μεγάλες εκτάσεις που είναι εκεί που γίνεται η εξόρυξη του λιγνίτη. Και είπα ότι σε αυτή την περίπτωση εμάς μας ενδιαφέρει σαν Δήμος να συμμετέχουμε στο σχήμα αυτό. Αυτό που ρωτήσατε κύριε Παπασουτηρίου. Μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε και μάλιστα μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί δικαιούμαστε και ένα ποσοστό ως αντοποδοτικό όφελος προς την τοπική κοινωνία. Διότι μέχρι σήμερα δεν παίρνουμε κανένα αντοποδοτικό όφελος από τα ιδιωτικά ορυχεία ως κοινωνία. Ενώ βλέπετε από τα λατομεία υπάρχουν πολλά ανταποδοτικά ωφέλη. Δεν θέλω να σκουράσω περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εύχομαι τουλάχιστον να προκύψει κάτι σοβαρό, μια πρόταση σοβαρή, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε.